συνεργατισμού η αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο Μούτης, καθώς στην εκθεσή του κάνει εκτενή αναφορά στην πώληση του οργανισμού. Συγκεκριμένο αμερικανικό οίκος αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου σε Β2 από Β3, με τις προοπτικές ωστόσο να αλλάζουν από θετικές σε σταθερές. Μετά από την εν λόγω εξέλιξη, η κυπριακή οικονομία βρίσκεται 2 βαθμίδες κάτω από την επενδυτική. Σύμφωνα με τον Moody's, η αναβάθμιση σχετίζεται με την συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Μάλιστα, αναφερόμενος στην πώληση του συνεργατισμού, τον χαρακτηρίζει ως τον πιο αδύναμο κρίκο του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου. Η συναλλαγή συνεργατισμού ελληνικής θα κοστίσει, σύμφωνα με τον Νίκο, περισσότερο από το 15% του ΑΕΠ, περίπου 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από ό,τι αρχικά ανακοινώθηκε, λόγω των συνθήκων που συνδέονται με την πώληση των περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων στην ελληνική τράπεζα. Αναφέρει επίσης πως τα κόκκινα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα θα μειωθούν κατά 1/3 όταν τα μη εξυπηρετούμενα του συνεργατισμού μεταφερθούν στο φορέα διαχείρισης. Όσο αφορά τώρα το δημόσιο χρέος, το οποίο θα αγγίξει το 107% το 2018, ο οίκος αναμένει πως θα αρχίσει να πέφτει και αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 90% στο τέλος του 2021. Η εν λόγω αναβάθμιση ενθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας και βελτιώνει τους όρους χρηματοδότησης, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Όπως σημειώνεται από τον ίδιο τον Νίκο, η συνεχιζόμενη αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος και την θετική τάση του ισολογισμού της κυβέρνησης. Είναι πάντα σημαντικό για την οικονομία μας και τις προοπτικές να υπάρχουν τέτοιες αναβαθμίσεις και η έξωθεν θετική μαρτυρία από οίκους, διεθνείς οίκους αξιολόγηση. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Standard & Poor's επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου στο Β.